Βρισκόμαστε στο τέλος μιας περίεργης, δύσκολης εβδομάδας με όλα όσα συνέβησαν την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και πριν από το παιχνίδι με την Ξάνθη και την όλη διαμορφωμένη κατάσταση σε κλίμα πόλωσης που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς το βιώνετε εσείς οι ποδοσφαιριστές όλο αυτό? Κοίταξε, η δουλειά μας είναι να παίζουμε ποδόσφαιρο, να μην ασχολούμαστε με τα εξωαγωνιστικά, να προσφέρουμε θέαμα στον γνωστό χώρο, να τραβάμε τον κόσμο, όχι να τον απομακρύνουμε. Πολλοί έχουν κουραστεί με όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται και ειδικά τώρα που έγινε αυτό που έγινε μέσα στο Καραϊσκάκη, που για μένα ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία αυτό που έζησα. Ελπίζω να μην έχουμε άλλα τέτοια περιστατικά στο μέλλον και όπως είπα και πριν, να παίζουμε ποδόσφαιρο. Σας επηρεάζει εσάς αυτή η όλη κατάσταση αγωνιστικά? Εκείνη την ώρα σίγουρα υπάρχει έτσι ένας μικροεκνευρισμός, γιατί περιμένεις να κυλήσουν αλλιώς τα πράγματα και αλλιώς πραγματοποιούνται. Προσπαθούμε να το ξεχάσουμε μέσα σε λίγα λεπτά, γιατί ακολουθεί ο αγώνας και όπως είπα και πριν, δουλειά μας είναι να παίζουμε ποδόσφαιρο, να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πώς θα προσφέρουμε θέαμα και πρέπει να το ξεπερνάς γρήγορα αυτό. Αγωνιστικά τι σου μένει από το προηγούμενο παιχνίδι? Πήγαμε, παίξαμε ένα ντέρμπι. Πιστεύω και το ντέρμπι ήταν πρωτόγνωρο συσσαγωγικά, γιατί πρώτη φορά πήγες ως νταμπλούχος να παίξεις μέσα στο Καραϊσκάκη. Σίγουρα πλέον σε βλέπουν αλλιώς όλες οι ομάδες και ο Ολυμπιακός φάνηκε με την συμπεριφορά τους έξω από το γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο τώρα κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, θα έλεγα. Δεν απληθήκαμε καθόλου, προηγηθήκαμε κιόλας. Δεύτερο, θα έλεγα ότι ήμασταν λίγο φοβισμένοι. Καταφέραμε να κρατήσουμε το αυτό κρατάω από το μάτς μέσα στον Ολυμπιακό. Και τώρα συνεχίζουμε.